Καλωσορίζουμε από το πόρταλ 902.gr τον κύριο Γιώργο Φερεντίνο. Είναι ειδικευόμενος καρδιολόγος στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου Εργαζομένων στο νοσοκομείο. Κύριε Φερεντίνο, καλό μεσημέρι. Καλημέρα και εσάς. Θέλετε να μας περιγράψετε λίγο την κατάσταση που επικρατεί στο νοσοκομείο έτσι όπως τη ζείτε εν μέσω του δεύτερου κύματος πανδημίας? Κοιτάξτε να δείτε, η κατάσταση στον Ευαγγελισμό δεν διαφέρει και πάρα πολύ σε σχέση με τα υπόλοιπα νοσοκομεία της χώρας. Είναι ακριβώς αυτή που βλέπουμε και στις ενημερώσεις του Υπουργείου καθημερινά, με χιλιάδες κρούσματα να έχουν περάσει από τα επίγοντα του νοσοκομείου, με δεκάδες ασθενείς να νοσηλεύονται και στην κλινική COVID, αλλά και στην μονάδα εντατικής θεραπείας. Ήδη προχτές από την εφημερία είμαστε ουσιαστικά με μηδενικά κρεβάτια και εμείς στη μονάδα του Ευαγγελισμού και προσπαθούν να βρουν λύσεις για να μεταφέρουν περιστατικά σε άλλα νοσοκομεία, non-COVID περιστατικά, ώστε να απελευθερωθούν κλίνες στην μονάδα ΜΕΘ για να υποδεχτούν ασθενείς οι οποίοι θα έχουν βαρύτατη κλινική εικόνα. Ταυτόχρονα, είμαστε ένα νοσοκομείο το οποίο είναι τεταρτοβάθμιο ουσιαστικά και υποδέχεται και ασθενείς οι οποίοι έχουν χρόνιες παθήσεις. Ναι. Και το τελευταίο διάστημα είμαστε και εμείς με το καθεστώς υπολειτουργίας όσον αφορά τα χειρουργεία, με την περιστολή του 80% των τακτικών χειρουργείων, αλλά και της μειωμένης επισκεψιμότητας στα τακτικά ιατρεία. Κύριε Φερεντίνο, η κατάσταση αυτή είναι πραγματικά τραγική. Καταρχήν έχουν βγει κάποιες κλινικές εκτός, έχουμε κρούσματα μέσα στο νοσοκομείο, υπάρχουν κάποια τέτοια προβλήματα? Ναι, κρούσματα έχουμε στο νοσοκομείο, ούτως ή άλλως και από την αρχή του δεύτερου κύματος σε αρκετούς υγειονομικούς. Ήταν πάνω από 20 συνάδελφοι που είχαν βγει θετικοί στον κορονοϊό και αρκετοί συνάδελφοι που είχαν μπει σε καραντίνα. Πρόσφατα είχαμε το παράδειγμα της ορθοπαιδικής και της νευροχειρουργικής κλινικής, οι οποίες κλινικές είχαν κρούσματα σε υγειονομικούς, περίπου 10 τον αριθμό, αλλά και σε νοσηλευόμενους, με αποτέλεσμα να βγουν εκτός πλάνου εφημερίας για την εφημερία της Δευτέρας και τα αντίστοιχα περιστατικά που ήθελαν περίθαλψη από αυτές οι ειδικότητες να απευθύνονται σε άλλα νοσοκομεία. Ακούσαμε χθες τον Υπουργό Υγείας να μας λέει ότι γίνεται ό,τι είναι ανθρωπίνως δυνατό και αναγκαίο για τα νοσοκομεία. Έκανε λόγο για κάποιες προσλήψεις αλλά και δημιουργία κλινών ΜΕΘ. Πώς το σχολιάζετε? Η κατάσταση δεν είναι ακριβώς έτσι, έτσι δεν είναι? Κοιτάξτε να δείτε, η κατάσταση στα νοσοκομεία στο δεύτερο κύμα είναι μια κατάσταση που τα βρήκε εντελώς απροετοίμαστα. Και το λέω αυτό γιατί όπως και στο πρώτο κύμα που υποτίθεται δεν ξέραμε, γιατί ήταν κάτι καινούριο, ήταν ο αόρατος εχθρός, μπαίνουμε στη διαδικασία συγχωνεύσεων κλινικών για να μπορέσουν να απελευθερωθούν κρεβάτια πάλι για να φτιαχτούν κλινικές COVID που θα υποδεχτούν τους αρρώστους. Μπαίνουμε στη διαδικασία να κλείσουμε τις κλασικές ΜΕΘ και να τις μετατρέψουμε σε ΜΕΘ COVID. Μπαίνουμε στη διαδικασία να επιτάξουμε πάλι συναδέλφους, είτε ειδικευόμενους είτε ειδικούς, για να μπορέσουν να στελεχώσουν αυτές τις κλινικές. Οπότε βλέπουμε συναδέλφους από άλλες ειδικότητες να εξετάζουν περιστατικά πνευμονίας, δηλαδή επιτάχθηκαν δερματολόγοι, νευρολόγοι, καρδιολόγοι, για να μπορέσουν να στελεχώσουν αυτές τις κλινικές. Είδαμε μεγάλη κινητικότητα από συναδέλφους από άλλα νοσοκομεία που μεταφέρονται είτε εξειδικευμένοι νοσηλευτές για τις ΜΕΘ, είτε συνάδελφοι εντατικολόγοι, οι οποίοι μεταφέρθηκαν από άλλα νοσοκομεία που δεν ήταν κέντρα αναφοράς, αν και πλέον όλα τα νοσοκομεία είναι κέντρα αναφοράς, γιατί είναι αυτή και η κατεύθυνση που βάζει το Υπουργείο Υγείας, να μεταφέρονται στα μεγάλα νοσοκομεία για να στελεχώσουν τις μονάδες, αφήνοντας βέβαια πίσω μεγάλα προβλήματα όσον αφορά τις βάρδιες και το πρόγραμμα εφημερίων από τις κλινικές από τις οποίες αποσπάστηκαν. Δηλαδή, καλύφθηκε μία τρύπα ανοίγοντας μία άλλη τρύπα. Ναι, οπότε το πρόβλημα λύνεται εκ των ενόντων. Δεν υπάρχουν ούτε νέες προσλήψεις για να καλύψουν τα κενά, ούτε δημιουργία νέων κλινών για να επίσης να αντιμετωπιστούν οι ανάγκες. Όχι, δεν υπάρχει καταρχάς άνοιγμα των νοσοκομείων τα οποία έχουν κλείσει. Δηλαδή το Λιμωδόν στην Αθήνα, η Πολυκλινική Σωστά. στην Αθήνα, το Λιμωδόν, η Παναγιά στη Θεσσαλονίκη. Μιλάμε για περιοχές οι οποίες αυτή τη στιγμή βρίσκονται στο κόκκινο και είναι οριακά με τα κρεβάτια ΜΕΘ. Με αποτέλεσμα στις επόμενες μέρες πολλοί συνάνθρωποι μας να μην καταφέρουν να βρουν κρεβάτια σε ΜΕΘ, αν δεν βρεθεί άμεσα μια λύση. Επίσης, όσον αφορά το θέμα των προσλήψεων που αναφέρατε, έχουν γίνει κάποιες προσλήψεις, δεν είμαστε μηδενιστές. Ωστόσο, αυτές οι προσλήψεις είναι ορισμένου χρόνου, είναι συνάδελφοι οι οποίοι έχουν έρθει απλά για να βγει το κύμα της πανδημίας και μετά ουσιαστικά θα αφαιθούν πάλι στην ανεργία. Είναι προσλήψεις με ορίζοντα 6 μηνών, 1 έτους, 2 ετών. Πρόσφατα υπήρξε και η τροπολογία από τον Υπουργό Υγείας που ανακοίνωσε τις προσλήψεις 300 συναδέλφων για τις ΜΕΘ.
Και επιτρέψτε μου ένα σχόλιο για αυτό, ότι οι περισσότεροι συνάδελφοι από αυτούς οι οποίοι ανακοινώθηκαν οι προσλήψεις τους, Ναι. υπηρετούν ήδη στο ΕΣΥ. Είναι συνάδελφοι δηλαδή οι οποίοι είναι επικουρικοί, είναι συνάδελφοι οι οποίοι είναι παρατασιακοί, ειδικευόμενοι. Ουσιαστικά δηλαδή αυτός ο αριθμός δεν είναι αληθής, ότι προστίθονται καινούργια Ναι. 300 άτομα στη μάχη κατά του κορονοϊού. Ήταν ήδη ενταγμένοι και δούλευαν μέσα στα νοσοκομεία. Ακριβώς. Και είναι και ένα ζήτημα ότι οι προσλήψεις έγιναν ακριβώς μόνο για τις ΜΕΘ, το οποίο υποδηλώνει αυτό τον κορονοκεντρικό χαρακτήρα, αν θέλετε, που έχει η κυβέρνηση από την αρχή της πανδημίας, Ναι. ότι τα νοσοκομεία πλέον πρέπει να λειτουργούν ως νοσοκομεία μίας νόσου. Την ίδια Ναι. στιγμή που πάνω από 350 συνάδελφοι, δηλαδή παραπάνω από αυτούς που προσλήθηκαν μόνο για τις ΜΕΘ, συνταξιοδοτούνται μέχρι το τέλος του χρόνου, ενώ τα κενά στα νοσοκομεία ξεπερνούν τις 30.000 συνολικά για υγειονομικούς και πάνω από 6.500 γιατρούς όλων Μάλιστα. των ειδικοτήτων. Οπότε καταλαβαίνετε ότι είναι πραγματικά μια σταγόνα στον ωκεανό και πράγματι πάλι στη λογική του νοσοκομείου μίας νόσου, δηλαδή μόνο για την πανδημία. Πώς τη σχολιάζετε τη στάση, αυτή τη στάση της κυβέρνησης, κύριε Φερεντίνο? Και ένα σχόλιο, γιατί βλέπουμε και την προηγούμενη κυβέρνηση, το ΣΥΡΙΖΑ, να διαγωνίζονται τώρα και το τελευταίο διάστημα και νωρίτερα βέβαια, σχετικά με το τι κατάσταση παρέλαβε ο ένας και τι κατάσταση παρέδωσε ο άλλος. Τα προβλήματα όμως είναι εδώ, παραμένουν και εσείς τα ζείτε από μέσα και από κοντά εδώ και χρόνια. Πώς το σχολιάζετε? Κοιτάξτε να δείτε, και η προηγούμενη κυβέρνηση αλλά και αυτή ξεκίνησε η μία από εκεί που τελείωσε η προηγούμενη. Δηλαδή δεν νομίζω ότι η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ άνοιξε τα νοσοκομεία που είχε κλείσει ο κύριος Γεωργιάδης ως Υπουργός Υγείας ή άνοιξε κάποια από τις 10.000 κλίνες που έχουν καταργηθεί τα τελευταία χρόνια. Ίσα-ίσα προχώρησε σε συγχωνεύσεις νοσοκομείων, κλινικών, στη λογική της μείωσης του κόστους για τα νοσοκομεία. Δεν νομίζω ότι η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ προσέλαβε γιατρούς για να ανοίξει νέα κρεβάτια ΜΕΘ ή παρέδωσε νέα κρεβάτια ΜΕΘ. Σταδιακά όλα αυτά τα χρόνια είχαμε πάνω από 500 κρεβάτια ΜΕΘ. Δεν υπήρχαν στην Ελλάδα, όταν ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας λέει ότι το ελάχιστο είναι 3.500 κρεβάτια για να μπορέσει να είναι καλυμμένος ο πληθυσμός. Και λέμε 3.500 κρεβάτια, σύμφωνα με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, που ήταν ο ίδιος ευρωπαϊκός μέσος όρος που στην Ιταλία και στη Γαλλία ανάγκαζε τους γιατρούς να κάνουν ηλικιακό τριάζ όσον αφορά τη διασωλήνωση. Ανάγκαζε συναδέλφους να βρίσκουν τρόπο να συνδέσουν δύο αρρώστες στον ίδιο αναπνευστήρα. Δηλαδή και πάλι δεν είναι αρκετά Ναι. όσον αφορά την κάλυψη του πληθυσμού σε κρεβάτια εντατικών. Και αν θέλετε, και εμείς σαν γιατροί έχουμε βρεθεί πολλές φορές στη δυσάρεστη θέση να Ναι. ανακοινώσουμε σε ασθενείς ασθενών που έχουν διασωληνωθεί ότι δεν υπάρχει κρεβάτι και ότι θα περιμένει το περιστατικό διασωληνωμένο σε ένα διάδρομο, σε ένα κοινό θάλαμο, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την έκβαση της υγείας του, αναμένοντας μια κλίνη ΜΕΘ όπου βρεθεί, με περιστατικά να διακομίζονται από την Καλαμάτα στο Αγρίνιο, από την περιφέρεια πάλι στην Αθήνα. Και υπάρχουν και περιστατικά που δυστυχώς η βαρύτητα της κατάστασης της υγείας τους δεν τους επιτρέπει τη μεταφορά. Πώς σχολιάζετε αυτή την στάση των κυβερνήσεων απέναντι στο θέμα της υγείας, του δημόσιου συστήματος υγείας, κύριε Φερεντίνη? Κοιτάξτε, το δημόσιο σύστημα υγείας δεν είναι μόνο τα νοσοκομεία. Ξεκινάει από την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, ξεκινάει από τον οικογενειακό γιατρό, από την ενίσχυση των κέντρων υγείας. Περιλαμβάνει τα εξειδικευμένα κέντρα για συγκεκριμένες παθήσεις, όπως ήταν τα λιμωδών τα οποία έκλεισαν. Έτσι. Περιλαμβάνει τα κέντρα ψυχικής υγείας, περιλαμβάνει τις δομές για τους χρονίους πάσχοντες, περιλαμβάνει τα κέντρα αποκατάστασης και τις μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων. Όλα αυτά, ξέρετε, είναι κομμάτι του συστήματος υγείας. Σωστά. Δεν αφορά δηλαδή μόνο τα νοσοκομεία, αφορά που είναι το τελικό, αν θέλετε, στάδιο για την αντιμετώπιση μιας νόσου, αλλά αφορά την πρόληψη και την φροντίδα για τα μέτρα εκείνα όλα τα οποία θα φροντίσουν να είναι υγιείς οι πολίτες μιας χώρας. Τα μέτρα στους χώρους δουλειάς, στα σχολεία κτλ. Οπότε είναι μια κατάσταση, αν θέλετε, η οποία όλα αυτά τα χρόνια έχει βγει εκτός των κυβερνητικών προγραμμάτων, στη λογική το πώς θα μπορέσουμε να μειώσουμε το κόστος για την υγεία, αλλά ταυτόχρονα βέβαια όλος αυτός ο πόνος πρέπει κάπου να απευθυνθεί με αποτέλεσμα τη γιγάντωση του ιδιωτικού τομέα υγείας. Και μιας και το αναφέρατε, είχαμε και μόλις τα σχέδια της κυβέρνησης για προσλήψεις ιδιωτών γιατρών, προαιρετικά, στα νοσοκομεία, όχι με όρους δημοσίου, προκειμένου να αντιμετωπιστεί το θέμα της πανδημίας. Είχαμε επίσης την περασμένη εβδομάδα πάλι τροπολογία της κυβέρνησης για διάθεση ιδιωτικών κλινικών στο δημόσιο σύστημα,
αλλά έναντι παχυλής αποζημίωσης. Πώς το Ναι. σχολείς? Απέναντι στην πρόταση που έχει κάνει η Ομοσπονδία των Εργαζομένων Ιατρών στα Δημόσια Νοσοκομεία, Ναι. η ΟΝΙΓΕ, για επίταξη του ιδιωτικού τομέα και ένταξή του σε έναν κρατικό σχεδιασμό με βάση τις ανάγκες του κόσμου μέσα στην πανδημία, η κυβέρνηση απαντά ουσιαστικά με ένα παχυλό τάισμα του ιδιωτικού τομέα, είτε με την ενοικίαση υπηρεσιών υγείας όσον αφορά τα κρεβάτια ΜΕΘ, τα Ναι. οποία θα είναι και non-COVID, δηλαδή ουσιαστικά ο ιδιωτικός τομέας δεν έχει νοσηλεύσει, δεν έχει ασχοληθεί καν με το κομμάτι της πανδημίας ως τώρα, Ναι. παρότι έχει πάρει γενναίες επιχορηγήσεις μέχρι τώρα τους 8 μήνες που μιλάμε. Από εκεί και πέρα όμως, σκεφτείτε ότι ένα κρεβάτι ΜΕΘ πλέον στον ιδιωτικό τομέα νοικιάζεται 1.600 ευρώ, περίπου όσο είναι ο μισθός ενός ειδικευμένου γιατρού μαζί με τις εφημερίες. Και αυτό Ναι. είναι το κόστος την ημέρα, το ελάχιστο, χωρίς να συνυπολογιστούν φάρμακα, ειδικές θεραπείες που μπορεί να χρειαστούν, φίλτρα αιμοκάθαρσης κτλ. Και δεύτερον, το κομμάτι της ένταξης των ιδιωτών συναδέλφων στο δημόσιο σύστημα υγείας. Εμείς, σαν Ομοσπονδία, είχαμε καταθέσει την πρόταση να ενταχθούν με όρους επιμελητών του ΕΣΥ. Ναι. Δηλαδή, ο μισθός των επιμελητών του ΕΣΥ είναι 1.250 ευρώ συν τις εφημερίες. Ναι. Από τη στιγμή αυτή, η κυβέρνηση όμως τους εντάσσει με μισθό 2.000 το μήνα, Ναι. συν τη δυνατότητα να μπορούν να κρατάνε το ιδιωτικό τους έργο στο ιατρείο Ναι. και τις όποιες συμβάσεις έχουν με ιδιωτικές κλινικές. Οπότε, καταλαβαίνετε, είναι μια τεράστια ανισότητα και μια τεράστια απαξίωση των Ναι. συναδέλφων που 8 μήνες πραγματικά έχουν καταθέσει την ψυχή τους και όλες τους τις αντοχές για να μπορέσουν να βοηθήσουν τον κόσμο εν Ναι. μέσω της πανδημίας, παλεύοντας σε δύο μέτωπα. Και στο μέτωπο του ιού, αλλά και στο μέτωπο των ασθενών, οι οποίοι συνεχίζουν να έχουν τις χρόνιες παθήσεις τους και να απευθύνονται στα δημόσια νοσοκομεία για να βρουν την υγεία τους. Σωστά. Και συνολικά απαξίωση του δημόσιου συστήματος υγείας, γιατί με αυτά τα χρήματα η κοινή λογική λέει ότι προσλαμβάνεις τους γιατρούς στα δημόσια νοσοκομεία και μπορείς και Ακριβώς. καλύπτεις τις αυξημένες ανάγκες. Και όχι μόνο για το θέμα της πανδημίας, αλλά θα είναι συνάδελφοι οι οποίοι, εφόσον προσληφθούν και εφόσον προσληφθούν, όπως λέμε, με μόνιμες σχέσεις εργασίας, θα είναι και μια παρακαταθήκη, αν θέλετε, για το αύριο. Γιατί κάποια στιγμή ο ιός θα νικηθεί. Ήδη ακούμε για εμβόλια και για τη Pfizer και για άλλες Ναι, εταιρείες, οι οποίες ναι. τέλος πάντων η έρευνα προχωράει και όλοι το ξέρουμε ότι αυτό είναι το story με τους ιούς. Κάποια στιγμή βρίσκεται ένα εμβόλιο και μπαίνουν και αυτοί στην ιστορία. Ναι. Από εκεί και πέρα όμως, την επόμενη μέρα το δικαίωμα στην υγεία δεν θα είναι εξασφαλισμένο αν τα νοσοκομεία δεν έχουν μόνιμα γιατρούς, δεν έχουν μόνιμα κτίρια, δεν έχουν μόνιμα μηχανήματα ώστε να μπορέσουν να βοηθήσουν σε αυτό που λέμε πραγματικά στη δημόσια υγεία. Όπως δεν Μάλιστα. θα είναι εξασφαλισμένο και το δικαίωμα στη δουλειά, στην συνεργασία, στη μόρφωση. Στη μόρφωση, όπως τα βλέπουμε να γίνονται αυτό το διάστημα. Καταλήγοντας, κύριε Φερεντίνο, τι πρέπει να γίνει αύριο μέρα δράσης στα νοσοκομεία από υγειονομικούς, γιατρούς, σωματεία, με διεκδικητικό πλαίσιο για ενίσχυση του δημόσιου τομέα υγείας. Έτσι δεν είναι? Πρέπει να Ακριβώς. δυναμώσει αυτό. Ακριβώς. Πρέπει να δυναμώσει ο αγώνας των υγειονομικών πάνω απ' όλα μαζί με τον κόσμο, γιατί ο λαός έρχεται στο νοσοκομείο και απευθύνεται για τις υπηρεσίες υγείας και θα πρέπει να είναι αντάξεις της φορολογίας που πληρώνει τόσα χρόνια, αν θέλετε. Και πέρα από αυτό, δεν είναι μόνο της φορολογίας, γιατί είναι άνθρωποι που είναι και ανασφάλιστοι. Και είδαμε, ας πούμε, ένα κατάπτυστο έγγραφο του ΕΚΑΒ Ναι. πρόσφατα, το οποίο μιλάει ουσιαστικά για τη δυνατότητα μη μεταφοράς ανασφάλιστων στα ιδιωτικά νοσοκομεία, το οποίο δείχνει και, αν θέλετε, αυτή τη σχέση ανταποδοτικότητας που βάζουν, ότι ό,τι έχεις πληρώσει υποτίθεται ότι θα παίρνεις υπηρεσίες υγείας. Ναι. Τέλος πάντων, οπότε ουσιαστικά αφήνουν τους ανασφάλιστους στη μοίρα τους, διασωλωμένους σε έναν όροφο, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την έκβαση της νόσου. Μέρα δράση λοιπόν αύριο στα νοσοκομεία μαζί με το λαό, γιατί πρέπει πρώτα απ' όλα να διεκδικήσουμε να υπάρξει πρόληψη, να υπάρξουν μέτρα, να υπάρξουν προσλήψεις στα νοσοκομεία, να υπάρξει άνοιγμα των νοσοκομείων που έχουν κλείσει, να υπάρξει επίταξη του ιδιωτικού τομέα για να μπορέσουμε να δώσουμε με καλύτερους όρους αυτή τη μάχη, όλοι οι υγειονομικοί μαζί απέναντι στον ιό. Αυτό σημαίνει το όλοι μαζί, με όρους οι οποίοι θα είναι πραγματικά, αν θέλετε, θα βάζουν στο επίκεντρο την πανδημία αλλά και την διασφάλιση της δημόσιας υγείας στο σύνολό της, με ταυτόχρονη εξυπηρέτηση των ασθενών που έχουν χρόνιες παθήσεις, αλλά και, αν θέλετε, και μια εστίαση στο κομμάτι της πρόληψης, γιατί δεν είναι μόνο ζήτημα το πώς θα βοηθήσουμε στα νοσοκομεία να αντιμετωπιστεί η νόσος, αλλά πώς θα μειώσουμε και τους συνανθρώπους μας οι οποίοι βρίσκονται στη διαδικασία να κολλήσουν. Δηλαδή, μέτρα στα σχολεία, μέτρα στα μέσα μαζικής μεταφοράς, τα οποία δεν θα πρέπει σε καμία περίπτωση να είναι συνώνυμο του συνωστισμού και της ταλαιπωρίας του κόσμου. Μέτρα στους χώρους εργασίας. Έχουμε γίνει μάρτυρες
εργασιακής διασποράς μέσα σε χώρους δουλειάς, κονσερβοποιάς της ΣΕΡΕΣ, Πίνδος, Νετσιάκος και Σωστά, διάφορα άλλοι υγειονομικές χώροι βόμβες. δουλειάς. Μέτρα λοιπόν και σε αυτούς τους χώρους, ώστε να μπορέσει να μειωθεί η διασπορά και όχι μόνο επίκληση της ατομικής ευθύνης. Ο κόσμος έδειξε ότι η ατομική ευθύνη κρατήθηκε στο πρώτο κύμα, αλλά ξέρετε, μόλις περάσει την πύλη του νοσοκομείου και αρρωστήσει, εκεί ξεκινάει η κρατική ευθύνη. Έχετε απολύτω δίκιο. Κύριε Φερεντίνο, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέμβασή σας. Θα έχουμε την ευκαιρία να ξαναμιλήσουμε. Να είστε καλά. Καλή Καλή δύναμη. σας. Γεια σας.